Στην τρίτη ενότητα θα διερευνήσουμε με έναν οργανικό τρόπο τις βασικές αρχές της αφήγησης και της παιχνιδοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο συμμετοχής των επισκεπτών και των τοπικών κοινοτήτων, στην προώθηση βιώσιμων προσεγγίσεων στον τουρισμό και σε προαστιακές περιφέρειες και περιοχές. Αυτή η ενότητα είναι χωρισμένη σε τρία μέρη και διαθέτει επίσης 6 ψηφιακά εργαλεία. Στο πρώτο μέρος θα διερευνήσουμε τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης και της παιχνιδοποίησης ως στρατηγικές δέσμευσης του κοινού, παραθέτοντας μια σειρά από σχετικά παραδείγματα. Στο δεύτερο μέρος θα διερευνήσουμε λίγο περισσότερο τι είναι η αφήγηση και η παιχνιδοποίηση και πιο συγκεκριμένα τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό, ενώ στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε κάποιες τεχνικές μόνοι σας. Τέλος, στο τρίτο μέρος θα αναλύσουμε τον τρόπο εφαρμογής αυτών των τεχνικών σε μια ψηφιακή αστική περιήγηση. Θα βρείτε επίσης μια συλλογή 6 σχετικών έτοιμων για χρήση εργαλείων, τα οποία θα σας βοηθήσουν να αναβαθμίσετε τις τεχνικές σας και την αφήγησή σας, καθώς και τη χρήση παιχνιδοποίησης. Μέσω των εργαλείων αυτών θα έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε με τον σχεδιασμό των δικών σας ψηφιακών αστικών περιηγήσεων σε διαφορετικά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δημιουργήσετε ψηφιακές δραστηριότητες όπως κυνήγι θησαυρού, να συμμετέχετε σε μια ψηφιακή καθώς και σε μια τοπική κοινότητα. Με το πέρας αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να δημιουργείτε, να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε περιεχόμενο μη συμβατικών αστικών περιηγήσεων μέσω σχετικών καναλιών, αλλά θα μάθετε επίσης πώς να προσδιορίζετε και να εφαρμόζετε διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας σύμφωνα με τις διαφορετικές ομάδες στόχων στις οποίες ανταποκρίνεστε, για να διαμορφώσετε έτσι και να υλοποιήσετε καθηλωτικές τουριστικές εμπειρίες για το κοινό σας.